Τι είναι ο έρωτας? Τι είναι ο έρωτας? Τι είναι ο έρωτας? Τι είναι έρωτας? Τι είναι ο έρωτας? Έρωτας. Έρωτας είναι... Τι εννοείται? Ο έρωτας. Τι είναι? Ο έρωτας. Δεν ξέρω. Τι είναι ο έρωτας? Περνάει και φεύγει σαν τον... Είναι εμπιστοσύνη, ισορροπία, ζωή, άγχος, χαρά. Είναι τα πάντα. Όλα είναι κατ' πέρα. Ένα δυνατό συνέστημα. Γιατί όταν είναι κανείς ερωτευμένος, το έχετε παρατηρήσει. Γίνεται καλύτερο, τα βλέπει όλα καλύτερα. Τα πάντα σου πάνε καλά, δεν σε ενδιαφέρει ούτε ο ένθια ούτε τίποτα. Σε ενδιαφέρει ο έρωτάς σου. Ζεις γι' αυτό εν ολίγης. Ανακατοσούρα στο στομάχι. Φτάνεις κορυφή. Δεν φτάνεις πάτο. Κάνει γενικά τους ανθρώπους να βγαίνουν εκτός αυτού. Αν φτάνεις πάτο, τότε δεν είναι έρωτας. Αν το βιώνεις δυνατά, δεν ελέγχεται. Δεν βλέπεις τίποτα γύρω σου, απλά είσαι εκεί μόνο. Ο έρωτας είναι ωραίος. Είναι μια δύναμη που σε κάνει να ξυπνάς, σε κάνει δημιουργικό, σε κάνει να ονειρεύεσαι. Ο έρωτας είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας. Υπάρχει τρομερή έτσι, έλλειψη εμπιστοσύνης. Στην εποχή μας ο έρωτας είναι το μόνο πράγμα στην Ελλάδα τουλάχιστον το οποίο υπάρχει, γιατί όλα τα άλλα είναι μαύρα ψυχρά και ανάποδα. Είμαι δασκάλα σε κάμπ. Μέσα σε ένα κάμπ με μετανάστες, ο έρωτας υπάρχει, αλλά με μεγάλο φόβο και δισταγμό. Αλλά υπάρχει κρυφά. Και ίσως είναι και αυτό γλυκό. Έρωτα μου αγιάτρεφτε. Έρωτας είναι αυτό που λείπει από όλους μας. Όταν το είχαμε δεν το εκτιμούσαμε. Τώρα που το χάσαμε το ψάχνουμε. Αλλά είναι αργά. Πάντα ερωτευμένος είμαι. Ωραία. Θες να δεις και τη γυναίκα μου? Έλα να τη δεις. Ναι, θέλω. Έλα. Η γυναίκα μου και εγώ. Την έχετε πάντα μαζί? Πείτε λίγο. Τη γυναίκα μου. Τη φωτογραφία, τη γυναίκα. Βεβαίως. Βεβαίως. Και είστε ερωτευμένος μετά από 40 χρόνια? Φουλ! Είμαστε ζευγάρι, ζευγάρι 50 είμαστε, παιδί μου. 50 χρόνια. Εδώ είναι η μαγιά που λέει ο λόγος. Με την Αντάσα είμαστε 44 χρόνια. 50 χρόνια. 51. Ήρθε στο ταχυδρομείο, παιδί μου, ήμουν στον Πειραιά, εγώ γρηγορότερα. Μία, δύο, τρεις εκεί, πιάσαμε κουβέντα και έτσι γνωριστήκαμε. Είναι το πάνω στη ζωή μας ο έρωτας. Χωρίς έρωτα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Για να ζήσουμε τώρα 50 χρόνια παντρεμένοι, που πρέπει να έχεις και υπομονή. Υπομονή και αλληλοεκτίμηση. Υπομονή και υποχώρηση ο ένας, υποχώρηση ο άλλος. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση και σεβασμός. Εγώ πιστεύω ότι τον έρωτα μπορείς να βρίσκεις στη φιλία. Εμένα ο έρωτάς μου είναι αυτός, ο σκύλος μου. Ο έρωτας μπορεί να είναι για κάποιο αντικείμενο που δεν έχει ζωή και να του δώσεις εσύ ζωή μέσα από τα συναισθήματά σου. Ενώνει μητέρα με παιδί, ενώνει τα πάντα. Ο έρωτας είναι τα πάντα. Τι άλλο να σου πω? Τον έχετε βιώσει αρκετές? Αν είναι δυνατόν, είναι ναυτικός ήμουν, είναι δυνατόν να μην τον έχω. Πολλά συναισθήματα μαζί, βασικά δεν μπορείς να περιγράψεις τον έρωτα. Νομίζω είναι λίγο πριν την αγάπη, γιατί είναι αυτό που λένε ότι είναι ερωτευμένος με κάποιον, δεν τον αγαπάει ακόμη, είναι ενθουσιασμός. Χωρίς έρωτα δεν συμβαίνει τίποτα, ούτε δημιουργία ούτε τίποτα. Έρωτας είναι μία στιγμιαία χημεία. Ανάμεσα σε ανθρώπους. Δεν μας νοιάζει τι ανθρώπους. Να σέβεσαι τον άλλον, να θαυμάζεις τον άλλον, να τον υποστηρίζεις, να τον αποδέχεσαι. Ο Πλάτωνας τα έχει πει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο περισσότερο από ό,τι έχει πει ο Πλάτωνας σε πολύ λίγες λέξεις. Ο έρωτας αρχίζει από τα απλά πράγματα, τα απτά, τα φυσικά, για να καταλήξει στον έρωτα του αγαθού, της ιδέας του αγαθού. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε τι είναι έρωτας. Ο έρωτας είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα που βγαίνει μέσα από τη ψυχή ενός ανθρώπου για να δείξει σε κάποιον πόσο πολύ τον αγαπά.
Για μένα ο έρωτας είναι ένα δυνατό συναίσθημα που νιώθει άνθρωπος για ένα πρόσωπο που νοιάζεται. Κατά τη γνώμη μου, ο έρωτας είναι μια βαθιά αγάπη που είναι ξεχωριστή για τον κάθε άνθρωπο και για το κάθε ζευγάρι. Για μένα, έρωτας είναι κάθε φορά και οτιδήποτε που κάνει την καρδιά σου να χτυπάει ακανόνιστα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στη ζωή. Είναι η αρχή για το τέλος, ίσως, όσον αφορά τα συναισθήματα. Αυτός είναι ο έρωτας. Αυτά είναι ο έρωτας.